Έχω πάθει σοκ όμως με την εικόνα της Ραμόνας. Με το make-up. Το λέμε, Ραμόνα της Ραμόνας. Ραμόνα στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, ναι. Σωστά. Τι κακό make-up είναι αυτό. Μόνο το make-up. Δηλαδή, πραγματικά, όταν θεωρείσαι όλα, ρε παιδί μου, και το κραγιόν, ξέρεις τι, ωραία είναι και η μόδα να ακολουθούμε πιστά κάποιες φορές και είναι ένα φασονάκι. Έχει πολύ ωραίο στυλ, το έχω ξαναπεί. Όμως, να βλέπεις και τι σου πάει. Τώρα, αυτό το μακιγιάζ για μένα όχι απλά με την κολακεύει, είναι τρομακτικό. Ξέρεις κάτι, και Κατερίνα, γενικά το look είναι της πασαρέλας και αυτή τη στιγμή δεν την βλέπουμε στην πασαρέλα. Το τρομακτικό είναι, Κατερίνα μου, που μέσα σε τρεις μήνες αποκαλούμε τη Ραμόνα Βλαντή fashion icon. Κοιτάξτε, έχει στείλει. Αυτό είναι το τρομακτικό. Κοπέλα... Με τρεις μήνες μετά το shopping star λέμε τη Ραμόνα Βλαντή fashion icon. Όχι, έχει άδικο σε αυτό. Πώς γίνεται, βρε Κατερίνα. Εγώ βλέπω και κορίτσια στον δρόμο τα οποία δεν έχουν ιδέα, δεν ασχολούνται με τηλεόραση. Είναι fashion icon. Συμφωνώ μαζί σου. Κάποιες κοπέλες το έχουν από μικρές. Η κοπέλα δίνεται εξαιρετικά. Και το υποστηρίζει. Okay. Όμως αυτό το make-up για μένα είναι απαράδεκτο. Δηλαδή για να το ολοκληρώσει, τώρα τι είναι αυτό. Τα τσιμπάνια είναι πολύ αυστηρή κριτική. Να το πει είπε λίγο να το τονίσει. Ήταν ένα πολύ σκούρο κραγιόν άκυρο για την εποχή που το ρόκι έβασε και αρχίζει λίγο κι αν. Τα τσιμπιδάκια είναι μόδα. Να πω και εγώ την άποψή μου γιατί αυτή μα κρίνει. Να πω και εγώ τη δικιά μου. Τα τσιμπίδια είναι τη μόδα, παιδί μου. Αυτά του κομμωτηρίου. Και καλά είναι style. Τα βάζει με style. Αλλά δεν είναι τη ώρα. Βέβαια, εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε καθόλου όλο αυτό που είδα εδώ. Και δεν είναι μόνο να φοράς ωραία ρούχα και να συνδυάζεις καλά, αλλά να είσαι και όλο το υπόλοιπο. Εδώ, σωστή. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν.